Η εποχή του Βαγγέλη Μαρινάκη ξεκινά από αύριο στον Ολυμπιακό. Όπως λέει ο ίδιος στους συνεργάτες του, ένα είναι το τρίπτυχο για την επιτυχία. Δουλειά, δουλειά και δουλειά. Οι Ερυθρόλευκοι συγκεντρώνονται αύριο προκειμένου να αρχίσουν την προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ενώ σε διοικητικό επίπεδο ο κ. Μαρινάκης φαίνεται να έχει καταλήξει στα πρόσωπα που θα δώσουν αυτή τη νέα έγκληση στην ΠΑΕ. Η νέα ηγεσία στοχεύει να φέρει στην ομάδα ποδοσφαιριστές μεγάλης αξίας που θα ενισχύσουν την εικόνα του Ολυμπιακού σε Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο νέος διοικητικός ηγέτης των Ερυθρόλευκων, εισέρχεται στο πεδίο των έργων με συγκεκριμένες κινήσεις οι οποίες θα αφήσουν άμεσα το στίγμα του στην αναμόρφωση του Ολυμπιακού. Το ζητούμενο βεβαίως για τον κόσμο είναι η νέα ομάδα εντός γηπέδου. Η είδηση της αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς φέρνει νέα δεδομένα και στις μετεγγραφές, αφού μεγάλα ονόματα προτείνονται καθημερινά. Σταχυολογώντας τα, παίκτες οι οποίοι βρίσκονται πλέον στη λίστα του συλλόγου είναι ο Μιλάν Γιοβάνοβιτς, ο Νταβίτ Τρεζεγκέ, ο Ντιντιέ Ζοκορά της Σεβίλης, ο Ντέκο, ο Τόνι, ο Σεϊρού, αλλά και άλλοι, αφού πλέον οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για σπουδαία ονόματα που θα καλύψουν τα αγωνιστικά κενά και δεν θα αποτελούν μόνο κινήσεις εντυπωσιασμού. Ήδη επελέγησαν και τα άτομα που θα σηκώσουν το φορτίο των πρώτων κινήσεων. Άλλωστε, ο επιφανής εφοπλιστής επιθυμεί την εκβάθρον ανασύνταξη της ομάδας, ξεκινώντας από τα γραφεία. Ο Σοκράτης Κομινάκης αναλαμβάνει το πόστο του Αντιπροέδρου μαζί με τον Γιώργο Λούβαρη, αλλά και τον ίδιο τον κύριο Μαρινάκη. Ο Νίκος Καραχάλιος, τέως υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, θα χαράξει και θα διαχειριστεί την επικοινωνιακή πολιτική του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε ότι το 2000 και το 2006 ο Βάγγελης Μαρινάκης ασχολήθηκε με το τμήμα βόλεϊ του Ολυμπιακού, αφήνοντας ένα σημαντικό έργο, το νέο κλειστό του Ρέντι. Το 2010 αποκτά το 67% των μετοχών της ΠΑΕ, ενώ 5 χρόνια νωρίτερα είχε ενδιαφερθεί και για τον μπάσκετ του συλλόγου. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης διακρίθηκε από νωρίς στον τομέα της ναυτιλίας. Μόλις στα 43 του χρόνια βρίσκεται στους 30 πιο εύρωστους εφοπλιστές παγκοσμίως, έχοντας την κατοχή του περισσότερα από 55 πλοία στην πλειοψηφία τους δεξαμενόπλια, ενώ 2 από τις εταιρείες του είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η απόκτηση του 67% των μετοχών του Ολυμπιακού, που λατρεύει από παιδί, αποτέλεσαν ένα από τα όνειρα της ζωής του. Κάτι που δίνει το δικαίωμα στον κόσμο της ομάδας να πιστεύει σε νέες εποχές δόξας. Νομίζω θα κάνουν το καλύτερο για το σύλλογο. Αυτό ευελπιστεί και ο κόσμος. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, από τη στιγμή που είναι δηλωμένος Ολυμπιακός, ήταν ό,τι καλύτερο, την πιο κατάλληλη στιγμή πιστεύω για την ομάδα. Δεδομένου ότι είναι και ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, χρειάζεται να είσαι και Ολυμπιακός στην ψυχή για να μπορέσεις να δώσεις αυτό το κάτι παραπάνω που χρειάζεται η ομάδα. Ξέρω με τον Μαρινάκη, έτσι διάβασα και στο ίντερνετ ότι παίζει ο Τρεζεγκέ, θέλει να κάνει κάποια δωράκια. Και φυσικά ευελπιστούμε και σε κάποιον καλύτερο προπονητή. Εντάξει, καλός ο Λίνεν, έχει δώσει τα δείγματά του, αλλά θέλουμε κάτι παραπάνω. Σίγουρα μια καλή προοπτική όταν μπαίνεις και βάζεις 50-60 εκατομμύρια πόσα μπήκαν στην ΠΑΕ και ακούγονται δηλώσεις για μεταγραφές, για προπονητές, για τέτοια πράγματα. Σίγουρα είναι ό,τι ικανοποιητικότερο, είναι ό,τι καλύτερο να ακούς τέτοια πράγματα. Το θέμα είναι όχι μόνο να τα ακούς και να τα βλέπεις. Αυτό είναι το πιο βασικό. Η Μεγάλη Δευτέρα του Ολυμπιακού πλησιάζει, αλλά ο Βαγγέλης Μαρινάκης και οι συνεργάτες του ήδη γράφουν τις πρώτες σελίδες της ιστορίας τους στο Σύλλογο του Πειραιά. Για νέες στιγμές δόξας ακούσαμε στο βίντεο. Ο σημερινός μας καλεσμένος μας φέρνει στο μυαλό στιγμές δόξας που έχουμε ζήσει με τον Ολυμπιακό. Είναι ο κύριος Χρήστος Αρβανίτης. Καλησπέρα, κύριε Αρβανίτη. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι απλά τι μπορεί να σηματοδοτεί αυτή η αλλαγή εποχής στον Ολυμπιακό, αναλαμβάνοντας τα ενία της ΠΑΕ ο κύριος Μαρινάκης. Ναι, καταρχάς να πω ότι ένας Πειραιώτης αναλαμβάνει τον Πειραιά. Την ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιά. Να πω ακόμα ότι τον ξέρω και από μικρό. Τον έφανε ο συγχωρεμένος ο πατέρας του στο γήπεδο. Οπότε είναι όχι Πειραιώτης μόνο, γιατί μένει και στον Πειραιά, αλλά είναι και Ολυμπιακός. Μου αρέσει γιατί αρχίζεται από τις σημειολογικές αναφορές αυτής της κίνησης και όχι το πρακτικό κομμάτι, τι χρήματα, τι μετεγραφές και όλα αυτά. Αρχίζεται από την ουσία του πράγματος ότι επιστρέφει ο Ολυμπιακός στα χέρια ενός ανθρώπου από το Πειραιά, ε. Μου αρέσει εμένα αυτό, γιατί έχουμε την εποχή που ζούμε, έχουμε χάσει και λίγο το συνέστημα. Έχουμε γίνει λιγάκι άχρωμοι. Και εγώ, επειδή έχω μεγαλώσει έτσι με αυτό το συνέστημα, και όχι το επιχειρηματικό μόνο, αλλά και το συναισθηματικό. Είναι, τέλος πάντων, είναι μια ομάδα στον Πειραιά, έτσι. Και η κεφαλή αυτής της ομάδας είναι Πειραιώτης. Για μένα λέει πάρα πολλά πράγματα αυτό. Και συναισθηματικά περισσότερα, διότι αν ένας άνθρωπος είναι δεμένος περισσότερο
και συναισθηματικά με την ομάδα την οποία αναλαμβάνει επιχειρηματικά, καταλαβαίνετε ότι θα κάνει και παραπάνω πράγματα από αυτά τα οποία θα έκανε κάποιος άλλος. Αυτά τα παραπάνω πράγματα τι μπορεί να είναι, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά και γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τι μπορεί να φέρει αυτή η κίνηση? Καταρχάς θα φέρει μια καινούργια ελπίδα, νομίζω, στον κόσμο του Ολυμπιακού, ένα καινούργιο αύριο, μια διαφορετική, έτσι, μια αισιοδοξία για το μέλλον του Ολυμπιακού. Βλέπουμε ότι έχει, να πάμε τώρα έτσι στο οικονομικό κομμάτι, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει αυτή την δύναμη την οικονομική. Αυτή η δύναμη υπάρχει, υπάρχει και η συναισθηματική φόρτιση, και νομίζω ότι αυτό όλο μαζί το πακέτο δημιουργεί στον κόσμο του Ολυμπιακού μια εφορία. Ένα καλό μείγμα. Κάνει ένα καλό, μια αισιοδοξία για το τι μέλλει. Πριν σας ευχαριστήσω, θέλω οπωσδήποτε και ένα σχόλιο για μεθαύριο, τον αγώνα με την Αργεντινή. Πιστεύετε στα θαύματα? Στο ποδόσφαιρο τα θαύματα είναι δύσκολα, γίνονται πολύ σπάνια, αλλά το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα στο οποίο οι πιθανότητες για το θαύμα είναι, δεν μπορείς να τις προσδιορίσεις, και όλα είναι εφικτά. Βλέπετε, σήμερα η Ιταλία δεν μπορούσε να κερδίσει τη Νέα Ζηλανδία. Για να δούμε, μήπως και εμάς δεν μπορεί να μας κερδίσει η Αργεντινή. Μπορεί να συμβεί και αυτό, και νομίζω ότι το ευχόμαστε όλοι να συμβεί, αν και η Αργεντινή, πέρα από το ότι μπορεί να είναι αδιάφορη, αλλά και οι αλλαγές που μπορεί να κάνει, έτσι, θα είναι ίσως χειρότερο για μας. Καλύτερα να παίζανε οι βασικοί, δηλαδή. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρβανίτη.